Καλημέρα κύριε Μαυροκέφαλη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επιτρέπονται συναθρήσεις έως 9 ατόμων, έτσι. Ούτως ή άλλως δηλαδή, γιατί χρειάζεται αυτή η περαιτέρω επεξήγηση από την αστυνομία. Ναι, νομίζω ότι είναι καθαρό ότι ο στόχος δεν είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Ο στόχος είναι να μην γίνουν οι διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη από φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικά συμβούλια, από τους γονείς και από τη σωματεία των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει βρει μια περίοδος στην οποία η πανδημία συνεχίζει να θερίζει και τα πανεπιστήμια μας είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο για να φέρει ένα, θα μου επιτρέψετε να πω, τελείως αντιδραστικό νομοσχέδιο που η μία πλευρά της φυσικά αφορά την καταστολή, δηλαδή την εισαγωγή αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες βάζουν πολύ ισχυρούς φραγμούς για να μπαίνουν τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Τέλος πάντων είναι, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να μην υπάρξει καμία αντίδραση και να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο χωρίς καμία αντίδραση. Είναι προφανές δηλαδή ότι γίνεται για αυτό το λόγο. Ναι. Το ερώτημα είναι ότι εσείς είχατε προγραμματισμένες, φαντάζομαι, συγκεντρώσεις. Συλλαλητήρια για τις 28 του μηνός ήταν. Ναι, ναι, συλλαλητήριο έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και αν είδατε από τις φωτογραφίες και το υλικό που δημοσιεύτηκε στη Βουλή, οι φοιτητικοί σύλλογοι που οργάνωσαν την κινητοποίηση είχαν μια υποδειγματική παρουσία. Ναι. Μαζεύτηκαν εκατοντάδες φοιτητές, καταφέροντας να κρατάνε αποστάσεις, να έχουν γάντια, μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Αυτή η εικόνα από μόνη της δηλαδή, αν θέλετε, δίνει και μια απάντηση απέναντι σε αυτά που φέρνει η κυβέρνηση. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ούτως ή άλλως και με σημερινή τους ανακοίνωση επιμένουν στον προγραμματισμό δράσης που έχουν θέσει. Μια παράσταση που υπάρχει αύριο στο Υπουργείο Παιδείας και μια συγκέντρωση που έχουν στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σας θυμίζω μάλιστα ότι στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα η αστυνομία έκανε μια ανέτεια επίθεση στην κυριολεξία, χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος, στους φοιτητικούς συλλόγους που πήγαν να διαδηλώσουν. Ναι. Εσείς τώρα θα είστε, ας πούμε, 99 ή στις προηγούμενες κινητοποιήσεις και συναθρήσεις? Μα δεν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές που είπα και πριν. Οι σύλλογοι ή τα σωματεία κάθε φορά που οργανώνουν μια κινητοποίηση καθορίζουν τα ίδια και τη μαζικότητα και τα μέτρα προστασίας της υγείας τους. Με το ίδιο πνεύμα καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών για την Πέμπτη, για μαζικές κινητοποίησεις. Θα είναι τέτοιες, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Κύριε Μαυροκέφαλη, ήθελα να πω, ναι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ πέρα είναι τελείως υποκριτικό όλο αυτό που γίνεται για να κρυφτεί η καθαρή στόχευση της κυβέρνησης να περάσει μέτρα, πιο εντυνόμενα μέτρα καταστολής. Γιατί η συνάθρηση και ο συχνοτισμός που γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, παραμένει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ή σε μεγάλους χώρους δουλειάς, όπως στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Δεν είναι προνόμιο μόνο της Αττικής δυστυχώς. Μεγάλοι χώροι δουλειάς που συγχρονίζονται, δουλεύουν αναγκαστικά εκατοντάδες, δεκάδες εργαζόμενοι χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Γι' αυτά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κύριε Μαυροκέφαλη, θα ήθελα δηλαδή να περάσει τα μέτρα χωρίς αντιδράσει. Να σχολιάσετε και κάτι ακόμα. Βλέπω από το πρωί σε μια σειρά από ιστοσελίδες δημοσιογραφικές να εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργήσει ανάποδα αυτό αυτή η απόφαση της αστυνομίας και θα προκαλέσει εντός ή εκτός εισαγωγικών να γίνουν μαζικότερες ή ίσως και δυναμικότερες εκδηλώσεις, προφανώς από κάποια μερίδα διαδηλωτών. Κοιτάξτε, αυτό που ακριβώς ρωτάτε δεν μπορώ να το απαντήσω. Όμως είναι εύλογη η ανησυχία, θα έλεγα, των δημοσιογράφων, όχι για το αν θα γίνουν μαζικές ή όχι κινητοποιήσεις κτλ. Αλλά γιατί με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος είπε ότι θα φέρει καινούργια μέτρα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, ένα από τα σημεία τα οποία εξήγηλε είναι και ουσιαστικά ο παραγωνισμός των δημοσιογράφων να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και ιδιαίτερα σε προκαθορισμένο χώρο. Οι φωτορεπόρτερ, μπράβο, και όσοι κρατούν κάμερες ή οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι που βρίσκονται στις διαδηλώσεις κτλ. Για να μην καταγράφεται τι πραγματικά συμβαίνει στις κινητοποιήσεις και μάλιστα προτρέπει ή τέλος πάντων αφήνει να εννοηθεί ότι θα βρει έναν τρόπο η ενημέρωση που θα περνάει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τους εργαζόμενους να είναι ελεγχόμενη ή σε ένα βαθμό ελεγχόμενη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τον κάτι αντίστοιχο, αν θυμάστε, που είχε προσπαθήσει να φέρει και η γαλλική κυβέρνηση σε μια διαφορετική εκδοχή. Αυτά τα πράγματα είναι αντιδραστικά, είναι απίστευτα να γίνονται αυτή την περίοδο και φυσικά το εργατικό κίνημα δεν μπορεί να τα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν. Κάτι τελευταίο, κύριε Μαυροκέφαλε, να ρωτήσω. Αυτά τώρα τα πρόστιμα, τα οποία είναι και πάρα πολύ υψηλά, καταρχήν μέχρι τώρα σας έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο? Σε μένα προσωπικά όχι, αλλά ξέρω προσωπικά, πολλούς, εννοώ... ξέρω πολλούς συνδικαλιστές οι οποίοι η αστυνομία τους σταμάτησε και τους έκοψε πρόστιμα τη στιγμή που κάνανε έλεγχο σε επιχείρηση με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ενώ ασκούσαν δηλαδή την νόημη συνδικαλιστική του δραστηριότητα, επαναλαμβάνω, σε επιχείρηση με επιβεβαιωμένα κρούσματα, η αστυνομία τους έκοψε πρόστιμο για ότι δεν είχαν κωδικό κυκλοφορίας κτλ. Όχι σε διαδήλωση πάντως. Όχι σε διαδήλωση ή συλλαλητήριο. Και σε διαδηλώσεις και σε συλλαλητήρια. Θυμίζω ότι και στην απεργία που έγινε στις 26 του Νοέμβρη, που πήρανε μέρος πολλά σωματεία από όλη την Ελλάδα, υπήρχαν πρόστιμα σε συνδικαλιστές οι οποίοι πηγαίνανε στους χώρους της δουλειάς τους για να περιφρουρήσουν την απεργία τους, να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους, τέλος πάντων να ασκήσουν την νόμιμη τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα. Υπήρχαν και τέτοια δηλαδή. Εμείς φυσικά σε αυτό λέμε, ή μάλλον πριν από αυτό να μου επιτρέψετε να πω, ότι ο κατήφορος της κυβέρνησης γύρω από αυτά τα συζητήματα έφτασε σε τέτοιο πάτο που βγήκε η Υφυπουργός Παιδείας και προανήγγειλε ότι θα βάλει πρόστιμα ακόμα και στους μαθητές. Μαθητές δηλαδή πούς, μαθητές των δημοτικών, μαθητές των γυμνασίων. Για να φορέσουν τις μάσκες αλεξίπτωτα που τους είχε φέρει η κυβέρνηση στις αρχές του χρόνου. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση στην κυριολεξία με την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι μια πολιτική καταστολής, την οποία ξαναλέω θα την αντιμετωπίσουμε ακριβώς γιατί η κυβέρνηση βρίσκει τρόπο να συνεχίζει να περνάει το αντιλαϊκό της έργο. Δηλαδή λέτε ότι αυτά είναι μέτρα που ήρθαν για να μείνουν, δεν έχουν να κάνουν με την πανδημία. Φυσικά ήρθαν για να μείνουν. Φυσικά ήρθαν για να μείνουν, άλλωστε και η κυβέρνηση το ομολογεί. Πουθενά δεν θα ακούσετε από κυβερνητικό στέλεχος ότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που αφορούν μια συγκεκριμένη περίοδο. Δεν λέω τα πρόστιμα αυτά καθεαυτά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διαργανώνονται τα συλλαλητήρια, οι εργατικές κινητοποιήσεις και όλα αυτά τα ζητήματα φυσικά ήρθαν για να μείνουν, ή αν το θέλετε και τα μέτρα που ψηφίζει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο ήρθαν για να μείνουν. Γιατί η κυβέρνηση μας λέει ότι υπάρχει αναγκαιότητα να κάνουμε θυσίες για να υπάρξει πάλι ανάκαμψη, αλλά δέσμευση ότι οι απώλειες που υπάρχουν από τους εργαζόμενους θα επιστραφούν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά θα επομισθούν τις θυσίες αυτής της προσπάθειας. Κύριε Μαυροκέφαλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.